Τα έχουν πει το έχει Giga Factory, Tesla και ταξίδι στο Βερολίνο. Πάμε να ξεκινήσουμε, έρχονται πάρα πολλά σε αυτό το. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του EV Loader. Σε αυτό το βίντεο η μόνη σκηνή που θα είμαστε μέσα στο Tesla Model 3 του EV Loader είναι αυτή και δεν το πάμε για service. Είναι Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, αφήνουμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και φεύγουμε για Βερολίνο. Και τι συμβαίνει στο Βερολίνο? Έχουμε τα εγκαίνια του Giga Factory της Tesla, οπότε παίρνουμε αεροπλάνο 48 ώρες στο Βερολίνο για να δούμε τι θα συμβεί εκεί. Το ταξίδι με τον κορονοϊό είναι ακριβώς όπως τα αφήσατε στις αεροπορικές. Έχει καθυστερήσεις, ειδικά αν πετάς με Ryanair. Έχεις μία ώρα καθυστέρηση να φύγει το αεροπλάνο και περίπου μία μισή ώρα καθυστέρηση να βγει η αποσκευή σου. Και το ειρωνικό σε όλη την υπόθεση είναι ότι κατά λάθος κάναμε check-in την αποσκευή. Τα υπόλοιπα κομμάτια του ταξιδιού μετά από COVID είναι ακριβώς όπως τα αφήσατε, με τη μόνη αλλαγή ότι κουβαλάτε μαζί και πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό rapid. Κατά άλλα είναι ακριβώς όπως τα αφήσατε και είναι πολύ αστείο γιατί μας λένε κρατάμε αποστάσεις. Σε όλη την υπόλοιπη μας ζωή και όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο της Ryanair είναι φύσικα όπως θα σε αφήσει, δεν υπάρχει καμία καινή θέση. Και βασικά όπως είναι στην Ελλάδα και την Ελλάδα, αυτό το πιστεύω εδώ. Ναι. Επιτέλους φτάσαμε στο Airbnb. Είναι από τα καλύτερα Airbnb που έχω. Θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια το βίντεο τι έχει μέσα. Πάμε να βγούμε γρήγορα στην πόλη να βρούμε κάτι να φάμε. Στο κέντρο του Βερολίνου, στο East Side Gallery. Έχουμε λίγες ώρες πριν πάμε στο εργοστάσιο της Tesla και ξερευνούμε. Είμαστε πολύ κοντά στο τείχο, σε ένα κομμάτι του τείχου που έχει μείνει όρθιο. Οπότε πάμε να φύγουμε να ξερευνήσουμε την πόλη. Στον τελευταίο προορισμό πριν το εργοστάσιο της Tesla είμαστε στο Reichstag, στο κοινοβούλιο του Βερολίνου. Το 1945 αυτό είναι το τελευταίο προπύργιο των Γερμανών πριν πέσει το Βερολίνο από τους συμμάχους. Είχε βομβαρδιστεί ο θόλος πάνω που βλέπετε, είχε πέσει, γι' αυτό πλέον είναι γυάλινο. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό εκτύπωμα με φοβερή ιστορία και είναι εντυπωσιακό πως παρότι είχε σπηλωθεί στο παρελθόν από τον πόλεμο, από την κατάληψη του Βερολίνου, πλέον η ζωή συνεχίζεται και είμαστε εδώ. Παλιοί εχθροί στον πόλεμο, να είμαστε μαζί που είναι κάτι πραγματικά αισιόδοξο για το πώς προχωράει η ιστορία. Φύγαμε για το εργοστάσιο τώρα. Διάφορα στάδια που περνάει το σασί του Tesla Model 3 πριν γίνει ολοκληρωμένο αυτοκίνητο. Μπαίνουν λοιπόν τα καθίσματα, ο ηλεκτροκινητήρας και η μπαταρία έρχονται από κάτω και δένουν στο αυτοκίνητο και εννοείται κεντρική κονσόλα πάνω. Εδώ το βλέπετε εξοπλισμένο με τα καθίσματα και τους ηλεκτροκινητήρες και την μπαταρία ακριβώς από κάτω και μετά περνάνε οι πόρτες και αφού μπήκαν τροχή και ελαστικά έχουμε πλέον ένα ολοκληρωμένο Tesla Model Y
και περνάει στον ποιοτικό έλεγχο του αυτοκινήτου. In terms of and hopefully deliver our first cars in December. But starter production is kind of the easy part. The hard part is reaching volume production. So production is just incredibly difficult. That's why I say like prototypes are easy, production is hard. Η γερμανική κουζίνα δεν έχει πολλές σπεσιαλιτές. Το ετοιμάζουμε. Κάτι μας έχουν πει ότι πρέπει να φας μέσα στο Βερολίνο, που είναι το κάριβος, που είναι λουκάνικο με μια σάλτσα σαν κέτσαπ με κάρι. Γενικώς, αν ψάχνουμε για την κουζίνα του Βερολίνου, αυτό που δοκιμάζεται είναι κυρίως έθνη, γιατί δεν είναι ότι έχει κάποιο ονομαστό πολύ πιάτο γερμανική κουζίνα. Κατά άλλα, το άλλο που θυμάστε στα μαγαζιά είναι ότι αν θέλετε νερό, το νερό που πίνουμε στην Ελλάδα, ζητάτε Wasser ohne Gas. Χωρίς δηλαδή μπουργουλίθινες, γιατί γενικά είναι πολύ μαλωμένοι με το νερό, είναι πολύ δύσκολο να βρεις κανονικό νερό, πολύ πιο εύκολα να βρεις και σπίρα και πιο φτηνά. Και εδώ συναντάμε ένα κομβόι από τα αυτοκίνητα Trabant ή Trabi. Αυτά τα αυτοκίνητα φτιάχνονταν στην Ανατολική Γερμανία, μικρά και σπαρτιατικά, ένα μέρος τους κατασκευαζόταν για πλαστικό για να εξοικονομήσουμε μέταλλο, τα οποία όταν έπεσε το τείχος ξεχύθηκαν από το Ανατολικό Βερολίνο στο Δυτικό Βερολίνο και πλέον έχουν περάσει στην ιστορία της αυτοκίνησης και εννοείται στην ιστορία του Βερολίνου. Τελευταίες ώρες στο Βερολίνο και είμαστε στο Checkpoint Charlie. Είναι ένα σημείο ελέγχου των συμμάχων, το πέρασμα από το Ανατολικό Βερολίνο στο Δυτικό Βερολίνο, το οποίο έχει διατηρηθεί αφού το έπεσε το τείχος, έχει μείνει σαν μια υπερθύμηση για το τι υπήρχε εδώ πέρα. Φανταστείτε το ότι εδώ έτρεχε και το τείχος στη συνέχεια. Και μετά πλέον βλέπεις το κτίριο, είναι μέρος του τείχους και το σφραγίσαν. Όποιος πρόλαβε να περάσει από το κτίριο από την άλλη μεριά, πέρασε. Και βλέπετε έχει φοβερή ουρά για να βγάλεις πρόεδρο, οπότε θα περιμένουμε, συνεχίζουμε την περιήγηση στην πόλη. Πάμε να δούμε Alexanderplatz. Πλάνο, πολύ απλά. Σε πόσα λεπτά κλείνει η πύλη? Εντάξει, ξεκάθαρα η Ryanair επιλέγει την πιο μακρινή πύλη πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε στη γέφυρα του Δημαρχείου στο Βερολίνο. Είναι ο τελευταίος μας σταθμός πριν φύγουμε πίσω για Ελλάδα. Μπορείτε να κάνετε γραφή γιατί κάθε Δευτέρα έχουμε νέα βίντεο με ταξίδια σε όλη την Ευρώπη και δοκιμές με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και βέβαια, αν είστε Tesla fans, μπορείτε να δείτε το άλλο βίντεο που έχουμε στο κανάλι, που είναι όλο το Factory Tour στο Giga Factory του Βερολίνου, αναλυτικά, πέρα από τα highlights που σας δείξαμε σε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και συνεχίστε να κινήσετε ηλεκτρικά.